Dear Diary, I'm in love. Για τα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για ζωγραφική, θα μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή ενός εικαστικού, ο οποίος είναι παρόν, ενεργός εδώ και πολλά χρόνια. Τον θαυμάζω και τον αγαπώ απεριόριστα. Έχει μια απλότητα και μια διαθεσιμότητα που όσο περνάει ο καιρός είναι στοιχεία τα οποία εγώ εκτιμώ όλο και περισσότερο. Κρατάει τη νεότητά του, έχει σπάσει τον χρόνο, αν και έχει ξεκινήσει από πολύ νέος και από πολύ παλιά, θα ήθελα να ήμασταν σε ένα καφέ στο Παρίσι. Δεν είμαστε. Θα ήθελα να ήμασταν σε ένα ελληνικό καφενείο. Ούτε εκεί είμαστε. Όμως, το θέμα της τελευταίας του έκθεσης έχει να κάνει με αυτά. Είμαι στην Γκαλερί Σκουφά και συναντώ τον υπέροχο Παύλο Σάμιο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ που ήρθατε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συναντιόμαστε. Μας έχετε βοηθήσει σε πολλές συζητήσεις σε σχέση με τα εικαστικά. Έχω παρακολουθήσει κάποιες από τις εκθέσεις σας. Δεν σας προλαβαίνει και κανείς. Ακόμα και μέσα στο lockdown, καινούργια έργα, καινούργια έκθεση ατομική. Lockdown, πολλή δουλειά. Ευκαιρία ήταν. Άλλο που δεν θέλατε. Άλλο που δεν ήθελα, ακριβώς. Άλλο που δεν ήθελα. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα lockdown, γιατί και στο ατελιέ μου όταν πάω, lockdown κάνω. Κλείνομαι μέσα και κάνουμε δουλειά. Το ίδιο ήταν. Είναι αυτή η δύναμη που έχετε εσείς οι καλλιτέχνες. Είστε αυτόνομοι. Μπορεί σε επίπεδο εργασιακό ή σε επίπεδο συλλογικό να υπάρχει μια κρίση, αλλά ο καλλιτέχνης που χρειάζεται μόνο τον εαυτό του και όχημα, υποκείμενο και αντικείμενο καμιά φορά είναι το μέσα του, δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. Είναι και το θέμα σε ποια στιγμή βρίσκεσαι. Δηλαδή όταν σε πιάνει αυτό το lockdown, την ώρα που είσαι σε μια δημιουργική περίοδο. Εγώ είχα αρχίσει να δουλεύω τα καφενεία από το 19 και όταν συνέβη αυτό, ήμουνα μέσα στο ποτάμι, με πήρε το ποτάμι. Δηλαδή ήμουνα μέσα, δεν έκανα κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια να βρω ένα θέμα για να περάσω το lockdown. Ήμουνα μέσα. Και έτσι έγιναν όλα αυτά τα έργα. Πόσα έργα είναι? Εδώ δείχνουμε 16 έργα, μεγάλα και μικρά. Και είναι τρεις ενότητες. Η μία ενότητα και η αρχή της ιδέας, ας πούμε, να ξαναμπω πάλι στα καφενεία, γιατί είναι ένα θέμα που το δουλεύω από πολύ παλιά. Αυτή τη φορά, στην γειτονιά μου, στην πλατεία Αττικής, υπήρχε ένα πολύ ωραίο καφενείο που λεγόταν Καφέ Παράδεισος, γι' αυτό ονομάσαμε και την έκθεση Καφέ Ο Παράδεισος. Και κάνω ένα ομάζ, κάνω ένα αφιέρωμα σε αυτό το καφενείο, γιατί ήταν ένα ζωντανό καφενείο, μαζευόταν η γειτονιά, και ήταν ένα μετανεοκλασικό χώρος με τα συγκεκριμένα στοιχεία, τραπεζάκια, πλακάκια, μεγάλες πόρτες, βιτρίνες μέσα έξω. Και παίρνοντας αυτό το καφενείο, μερικές φωτογραφίες δηλαδή, έκανα μία σειρά που δείχνει μία ολόκληρη ιστορία στις ίδιες θέσεις περίπου τα τραπέζια και οι γόβες ή οι καρέκλες, αλλά που άλλαζε τις ατμόσφαιρες του χώρου. Είναι σαν κάποιος να μπήκε από το πρωί και να φύγε το βράδυ. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει όλα αυτά τις φαντασιώσεις που του περνάνε από το μυαλό, που βλέπει βάρκες, που βλέπει ανθρώπους να περνάνε. Βέβαια, εδώ ορισμένες φιγούρες που έχω κάνει δεν τις έβαλα για την ενότητα, γιατί δεν πήγαινε πολύ. Παρά μόνο μία, ένα έργο πολύ μεγάλο, που αυτός περιμένει στο καφενείο και έρχεται η κοπέλα του που την περιμένει πώς και πώς, αφήνει τις βαλίτσες, βγάζει τα παπούτσια της και πέφτει στην αγκαλιά του. Είναι ένα θέμα που το έχω ξανακάνει πάλι, δεν είναι καινούριο, αλλά ήταν η αρχή για να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Βέβαια, δουλεύοντας μετά, είδα ότι ήμουν να πάει Παρίσι να δω λίγο τα παιδιά μου και γυρνώντας στα καφενεία τα
τα παλιά καφενεία που πήγαινα με τον Γιάννη τον Τζαρούχη, με τον Φασιανό. Τράβηξα μερικές φωτογραφίες και μπήκαν και αυτά. Και η Έγινα, βέβαια, που πηγαίνουμε σε αυτό το καφενέ για καφέ το πρωί. Ουσιαστικά στοιχεία και σημεία που αποτελούν και τη ζωή σου πάντα. Είναι βιωματικά. Όλα αυτά τα καφενεία είναι μέρος της ζωής μου, ακριβώς. Και αυτό ένωσε όλη αυτή τη δουλειά. Μία συνομιλία ανάμεσα στην Αθήνα και στο Παρίσι και μία συνομιλία που ουσιαστικά ξεδιπλώνεται και όλη σου η ζωή και μέσα σε μία εποχή που το social distancing, όπως λέμε στα ελληνικά. Ναι, όπως το λες. Εσύ σαν να αντιστέκεσαι και σαν να προτάσεις αξίες και χώρους στους οποίους οι άνθρωποι μοιράζονται, ερωτεύονται, ησυχάζουν. Παίζουν. Γιατί είναι το παιχνίδι, είναι μια πολύ σημαντική, το τάβλι, τα χαρτιά, οι καυγάδες, οι πρέφες, το φλερτ, τα μεζεδάκια, ξέρεις, φτιάχνεις ατμόσφαιρα. Αυτά τα καφενεία τελειώνουν δυστυχώς. Έχουν γίνει πια καφετέριες. Έχουν γίνει φραπέ με καλαμάκι. Δεν έχει αυτή την εσωτερικότητα και την ατμόσφαιρα που σου έδιναν αυτά τα λίγο βιενέζικα, λίγο νεοκλασικά παλιά καφενεία, όπως το Νέον, όπως όλα αυτά τα γνωστά που είχαμε και στον Πειραιά, τα οποία χάθηκαν όλα, δεν έχει μείνει τίποτα. Ενώνεις μια εποχή. Σκέψου να περάσει όλο αυτό, όλο αυτό το εφιαλτικό, ας πω, εφιαλτική παρένθεση και να ξαναγίνουν τέτοια στέκια. Θα γίνουν. Εγώ πιστεύω το έχει ανάγκη ο κόσμος να ξαναβρούμε, ίσως όχι οι ίδια ακριβώς, αλλά θα μπουν στοιχεία με τα χρώματα στους τοίχους, με τις παλιές καρέκλες και τα μαρμάρινα. Γιατί έχουμε βαρεθεί πια τα τσίγκινα, τα ψεύτικα των 30 ευρώ, ξέρεις, άντε πλαστικές καρέκλες και σε όλα αυτά. Δεν δημιουργούν, μάλλον δημιουργούν μια άλλη ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν δημιουργούν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι της ίδιας ποιότητας όπως τα παλιά καφενεία. Και της ίδιας αισθητικής. Έχεις διάθεση να πάμε λίγο στα χρόνια στο Παρίσι, όπου εκεί λοιπόν συχνάζεις με ανθρώπους πάρα πολύ σημαντικούς, κάνεις ένα σπουδαίο ξεκίνημα και νομίζω ότι πρωτοπιάνεις και το θέμα τον καφέ. Έγιναν εδώ στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη, στην Κριεζότου. Ήταν η πρώτη μου έκθεση, έτσι ξεκίνησα. Με μια σειρά από καφενεία που είχα ζωγραφίσει από τον Μόλιβο και από την Αγιάσο και από τη Μυτιλίνη, που ήταν πολύ ωραία. Ένα άλλο από τον Πειραιά, που ήταν επίσης πάρα πολύ ωραίο, με τελείως βιενέζικο, με καθρέφτες και ωραίες καρέκλες. Βέβαια, έβαλα εγώ τα γυμνά μου, τα δούλεψα λίγο σουρεαλιστικά. Ήταν λίγο η φαντασία ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει, αλλά βλέπεις κάτι που οι άλλοι δεν βλέπουν. Αισθάνεσαι, μάλλον, κάτι που οι άλλοι δεν αισθάνονται. Και μετά από αυτό, φτάνω στο Παρίσι το 82 και μπαίνω στα γαλλικά καφενεία και τρελάθηκα. Ήταν μια άλλη ατμόσφαιρα, ήταν μια ατμόσφαιρα πιο ζωντανή, πιο λιγότερο κακομοίρικη. Τέλος πάντων, την κακομοιριά η γαλλική, άλλο πράγμα. Αλλά τα καφενεία από μόνα τους είχαν μια απίθανη, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, ας πούμε, μια απίθανη ατμόσφαιρα. Και έκανα μια ολόκληρη έκθεση. Βέβαια, πολλά έργα από αυτά, λόγω του ΤΚΑ και του ατελιέ μου, χάθηκαν ή έμειναν μισά. Πολλά πουλήθηκαν και κατά καιρούς με πιάνει ο καημός να ξανακάνω κάτι με τα καφενεία. Και μου ξανάρχεται και μου ξανάρχεται. Τώρα αυτή όλη η δουλειά που ξαναμπαίνω πάλι στην καινούργια δουλειά, μετά την έκθεση που έκανα στο Βυζαντινό Μουσείο για την σπασμένη ιστορία στα χαρτόνια, που ήταν με την αρχαία Ελλάδα και με το τι μας άφησαν οι αρχαίοι και πώς τα διαλύσαμε όλα, είχα την ανάγκη να ξαναπιάσω πινέλα, να ξαναπιάσω ζωγραφική, να ξαναμπω στους χώρους που πραγματικά μου αρέσουν και τους αισθάνομαι. Αλλά αυτή τη φορά είναι αλλιώς τα καφενεία. Δηλαδή είναι δύσκολο να παίρνεις το ίδιο θέμα και να το κάνεις κάτι άλλο. Εκεί στέρα από τόσα χρόνια, γιατί φαντάζομαι ότι ναι. Και εσύ, και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, πόσο διαφορετικός είσαι. Γιατί
Μιλάμε για μια διαδρομή πολύ μεγάλη, ναι, πια. Πολύ μεγάλη, ναι. Βουτάς στον παλιό σου εαυτό, αλλά φέρεις και τον καινούριο σου, ο οποίος είναι εν δράση όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς σε παρατήρησες, πώς νιώθεις, τι έχει αλλάξει, τι έχει μείνει ίδιο μέσα σου. Κοίτα, το καφενείο από μόνο του, σαν φιγούρα, σαν εικόνα τέλος πάντων, είναι ίδιο αυτά, από αυτά που έχω συγκεντρώσει και που με ενδιαφέρουν. Έκανα και μια προσπάθεια να μπω σε καφετέριες, μήπως βρω καμιά γωνιά διαφορετική. Είναι, θέλει μια άλλη έκθεση. Είναι άλλη ο φραπέ και, ξέρεις, όλη αυτή η κατάσταση με τις πλαστικές καρέκλες και όλα αυτά. Νομίζω δεν σου πηγαίνουν οι καφετέριες. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει. Αυτό που βλέπω εγώ τώρα με τη διαφοροποίηση είναι ότι το ίδιο καφενείο, το οποίο είναι γαλλικό ή ελληνικό, δουλεύοντάς το σε διαφορετικούς χρόνους, εννοώ πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, χωρίς να αλλάζω τις θέσεις από τα αντικείμενα, είναι σαν να είσαι καθισμένος στην ίδια καρέκλα και να περνάς όλη την ημέρα μέσα. Βγήκανε διαφορετικά έργα, τα οποία, ενώ είναι το ίδιο θέμα, είναι αλλιώς ζωγραφισμένα. Σαν ποιότητα ζωγραφικής εννοώ. Και ήταν μια καλή άσκηση για μένα, που έβαλα στον εαυτό μου, δουλεύοντας, καμιά φορά όταν αλλάζεις το θέμα, αλλάζεις και ολόκληρη την ατμόσφαιρά σου. Όταν είναι το ίδιο θέμα, αναγκάζεσαι να πας πιο βαθιά. Κάτι αυτό. Άλλο που έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα χρόνια, σκέφτομαι με ποιες παρέες ήσουν παλιότερα και με ποιους μοιραζόσουν προβληματισμούς, συναισθήματα, προβλήματα, όνειρα. Όλα ξεκίνησα πάλι από ένα καφενείο. Mm. Όταν τέλειωσε τη σχολή καλλιτεχνών και έμενα στο Παγκράτη κοντά στο Μαγεμένο Αυλό, ο Γιώργος Σταθόπουλος, ένας φίλος ζωγράφος, με έφερε σε επαφή με την παρέα του Μάνου του Χατζηδάκη. Αυτό ήταν, το λέω γιατί ήταν πολύ σημαντικό για το πώς εξελίχθηκε η ζωή μου. Ενώ ήμασταν παιδιά και κάναμε σχολή καμοντενών και όλες τις τρέλες της εποχής, με ροκ, με όλα αυτά, κάποια στιγμή όταν βρεθήκαμε στο τραπέζι δίπλα στο Μάνο, ο οποίος μας μίλαγε για τον Πλάτωνα, αλλά με τον τρόπο του, και μας μίλησε για την Ελλάδα όπως αυτός την έβλεπε και την ήθελε και όλα αυτά, η παρέα με όλα αυτά τα νέα παιδιά τότε, τα οποία τώρα είναι μεγάλη μουσική, είναι πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Δηλαδή, πήραμε πάρα πολλά από το Μάνο στο καφενείο. Είτε στο Ζόναρς που ήταν και ο φίλος του ο ποιητής ο Γκάτσος, ή καμιά φορά ο Γιάννης ο Τσαρούχης που έρχονταν στον Αυλό και μένανε μαζί και εμείς καθόμασταν και ακούγαμε τι λέγανε. Όχι μόνο από ιστορίες από το θέατρο ή από τα προσωπικά τους πώς περάσαν την κατοχή και το ένα και το άλλο, αλλά τη σκέψη τους επάνω σε μια Ελλάδα που εμείς δεν ξέραμε. Ακούγαμε μόνο. Και ακούγαμε μια Ελλάδα τελείως διαφορετική και με ένα βάθος χρόνου, όχι μόνο ιστορικού, αλλά και καλλιτεχνικού και φιλοσοφικού πάνω απ' όλα. Εκείνη την εποχή έφυγα για το Άγιον Όρος και έμεινα πάρα πολύ καιρό, γιατί ζωγράφιζα ένα ημερολόγιο. Και θυμάμαι, ο επηρεασμός από τον Μάνο ήταν να πάρω μια σειρά από βιβλία του Πλάτωνα και όλο αυτόν τον καιρό που ήμουνα στο Άγιον Όρος διάβαζα Πλάτωνα. Και αυτό μου άνοιξε όλα τα πεδία, δηλαδή είναι ένα πράγμα που το λέω σε όλους τους νέους ανθρώπους, διαβάστε φιλοσοφία. Όταν έχεις προβλήματα ή οτιδήποτε, θες να βγεις στη ζωή και να αποφασίσεις να κάνεις 5 πράγματα, η βάση είναι η φιλοσοφία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από την άλλη, τώρα αυτή η βεντάλια που έχεις στους τρόπους ζωγραφικής, γιατί έχεις καταπιαστεί με πολλά είδη. Mm. Από πού ξεκίνησε? Είχε να κάνει με το πολύ μεγάλο ταλέντο σου και τη δουλειά που έριξες ή με συγκεκριμένα διαβάσματα? Δηλαδή, ξέρω ότι με την αγιογραφία έχεις ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Πώς ξεκινάνε δηλαδή όλες αυτές οι εκφάνσεις της ζωγραφικής? Είχα την τύχη από μικρός να δουλέψω σε ένα εργαστήριο ζωγραφικής εικόνων του Διονύση του Καρούσου. Ένας μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος ζωγράφιζε τότε κλασική ζωγραφική, δηλαδή με λάδι, με αναγέννηση και τέτοια. Ήμουνα τότε 16-17 χρονών. Και μετά, παράλληλα, μπήκα και στο εργαστήριο του Σαραφιανού και ετοίμαζα το σχέδιο για να δώσουμε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Μέσα από αυτό το εργαστήριο και από αυτή τη δουλειά, αγάπησα την αγιογραφία και εκεί ανακάλυψα το Βυζάντιο.
Δεν το ήξερα. Δεν είχαμε πάει ποτέ σε ένα μουσείο. Δηλαδή, ήμασταν στον δρόμο. Και όταν μπήκα στη Βυζαντινή τέχνη, αυτό το εργαστήριο του Καρούσου με είχε μάθει να γνωρίζω πώς γίνεται κάτι. Όταν βλέπω ένα έργο, δεν βλέπω μόνο το αποτέλεσμά του, βλέπω αμέσως πώς το έκανε. Είναι το ταλέντο μου, ας πούμε. Τον διαβάζω, πώς έβαλε το πρώτο χρώμα, πώς ξεκίνησε, πώς φώτισε, πώς κούρινε, πώς το χάλασε, πώς το άλλαξε. Αυτά όλα, χωρίς να το θέλω, είναι μέσα στον εγκέφαλό μου. Λοιπόν, η αγιογραφία. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος και γύρισα όλα σχεδόν τα μοναστήρια και ψάχνοντας και με τα χέρια της τοιχογραφίας να δω πού γίναν οι ραφές στο φρέσκο, πού έγιναν οι επιζωγραφίσεις, πώς το έλυσε αυτό το πρόβλημα με μια μεγάλη τοιχογραφία, πώς το πρόλαβε. Ανακάλυψα πράγματα τα οποία δεν τα ήξερε κανείς. Πόσο καιρό έμεινες? Ένα εξάμηνο ήταν περίπου, όλο μαζί, 4 φορές. Και όλες αυτές τις γνώσεις που νόμισα ότι τα κατάφερα, μου δόθηκε η ευκαιρία να ζωγραφίσω εκκλησάκια και τα έκανα με τον ίδιο τρόπο. Και έτσι τα εκκλησάκια που έχω ζωγραφίσει είναι όλα παραδοσιακά, με φρέσκο, οι εικόνες είναι με το χρυσό το παλιό, με τα στυλβωτά. Όταν λοιπόν πήγα στη Σχολή Καλών Τεχνών και έμεινα 15 χρόνια, δεν ήθελα να γίνω καθηγητής για να γίνω καθηγητής, δεν με ενδιέφερε αυτό. Αλλά είχα υποχρέωση από τη στιγμή που εμείς όταν ήμασταν νέοι, δεν ξέρει κανείς να μας πει κάτι, εμένα τουλάχιστον κανείς, τα ανακάλυψα και τα δοκίμασα. Είδα ότι ακόμα και οι αρχαίοι πώς δούλεψαν τα μάρμαρα, με τι χρώματα και με όλα αυτά, και τα δίδαξα. Άρα λοιπόν παρατήρηση, βαθιά ανάγκη του να προχωρήσεις αυτό που αγαπούσες και από την άλλη και ένα πρώτο ερέθισμα, η συνεργασία που έχεις με τον πατέρα σου. Α, με στα παπούτσια, ναι. Ναι, ναι. Στην κατασκευή παπούτσιων. Ναι, από εκεί ξεκίνησα. Τι θυμάσαι? Θα σου πω από όλα τα θυμάμαι, δεν έχει μείνει τίποτα. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου ως σχεδιαστής παπουτσιών, γιατί μέσα ήταν ο μπαμπάς μου όταν ήμουν 10 χρονών με κοντά παντελονάκια στο Πετρίδι ή στο Μουριάδι, να αντιγράψω τη γόβα αριστερά με το φιωγκάκι, το καστόρι, διότι το ήθελε μία πελάτησα που είχε κότσι και ο μπαμπάς είχε καλαπόδια, με την κάθε πελάτησα το όνομά της, με το πρόβλημα του ποδιού της. Και έπρεπε να φορέσει το παπούτσι της μόδας μαζί με το αμπιγέ που είχε για την άνοιξη. Λοιπόν, πήγαινα εγώ με το μπλοκάκι μου και το σχεδίαζα ακριβώς. Από όλες τις μεριές βγαίνανε οι άνθρωποι, με βλέπανε ένα παιδάκι να ζωγραφίζω, δεν λέγανε τίποτα. Αλλά ο μπαμπάς δεν μπορούσε να πάει, το είχε δει από μακριά, αλλά έπρεπε εγώ να πάρω τα μέτρα και έτσι το κάναμε. Μετά τον βοήθησα στον πάγκο που λέμε, όλες τις δύσκολες δουλειές. Πήγαινα στο μοναστηράκι και του φέρνα τα υλικά. Ξέρεις, ήμουνα κι εγώ ένα τσαγκαράκι. Ένας αληθινός βοηθός. Ναι, ένας αληθινός βοηθός. Και ένας καλός βοηθός είναι καλύτερος από ένα μέτριο μάστορα, ξέρεις. Ναι. Έτσι έλεγε ο μπαμπάς. Και αυτό ήταν η αιτία μέσα στο τσαγκαράδικο να ξεκινήσω να κάνω εικόνες, να κάνω τοιχογραφίες στους στίχους και τις πρώτες δοκιμές που λέγαμε στο τσαγκαράδικο μέσα, μαζί με ένα φίλο μου. Τότε είχες σκεφτεί ότι θέλεις να γίνεις ο Παύλος Άμιος, όπως ακριβώς μετά εξελίχθηκες? Είναι ένα κοινό στοιχείο όλων των ανθρώπων. Το θέμα είναι τι σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, ποιες στιγμές κάνουμε ένα άλμα στον χρόνο και λέμε εγώ στα 40 μου θα γίνω αυτό, στα 50 μου θα έχω... Δεν το έκανα ποτέ αυτό. Πήγε μόνο του. Όλο αυτό το μόνο πήγε που μόνο με ενδιέφερε του. Ήταν να ζωγραφίζω πολύ. Δηλαδή κάθε φορά είχα μια καινούργια διαφορετική ιδέα, ένα διαφορετικό βίωμα, και γιατί εμένα όλη μου η δουλειά είναι βιωματική, δηλαδή κάθε φορά που περνάω κάτι δύσκολο ή όμορφο βγαίνει επάνω στη δουλειά μου και το έχω σαν αρχή να το περνάω και να το δείχνω, γιατί είναι η αλήθεια μου. Και όπως έλεγαν και οι δάσκαλοι μου, ο Μόραλης και ο Νικολάου, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η αλήθεια των ανθρώπων. Να είσαι αληθινός, έλεγε, θυμάμαι, τον Νικολάου. Και ας είναι άσχημο, και ας σου πούνε άσχημα πράγματα, δεν πειράζει, να είσαι εσύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για όλους μας, νομίζω αυτό. Τα χρόνια που έμεινε στο Παρίσι, τα οποία δεν ήταν λίγα, ήταν 16 χρόνια. Μπήκε σε μια λογική να παρεκκλίνεις από αυτόν τον κανόνα που είχες μέσα σου. Δηλαδή να μην είσαι τόσο αληθινός, με την αγωνία του ότι πρέπει να σταθείς, πρέπει να δημιουργήσεις κάτι, ή ήσουν εξίσου τολμηρός? Γιατί για να είσαι αληθινός... Δεν ξέρω αν ήταν τόλμη αυτό. Θυμάμαι τον Παύλο, τον φίλο μου, τον Διονυσόπουλο που κάναμε παρέα τότε. Μου έλεγε, κοίταξε, είσαι στο Παρίσι τώρα, τρέχει ένα τρένο που είναι το τρένο της μόδας και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μπες σε ένα βαγόνι για να είσαι μαζί. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί εγώ έβλεπα αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, ζωγράφιζα καφενεία, ας πούμε, ζωγράφιζα γυμνά, ζωγράφιζα ανθρώπους. Δεν ήμουνα του να κάνω την άρτε πόβερε ή να κάνω, ας πούμε, την άγρια τέχνη, όπως λέγανε τότε, την εξπρεσιόν. Δεν μου πήγαινε.
Δεν μου πήγαινε. Δεν μπορούσα να βγάλω κάτι τέτοιο. Και συνέχισα τα δικά μου. Δεν φοβήθηκες. Όχι. Έκανα τα δικά μου. Καθόλου δεν φοβήθηκα. Σοβαρά. Και έγιναν και εκθέσεις και Νέα Υόρκη και Βοστόνη και Λονδίνο. Και... μια χαρά. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω για το διάστημα που δεν σε ανακαλύπτουν και δεν κάνεις αυτό το άνοιγμα και είσαι εσύ με τον εαυτό σε μια ξένη πόλη που είναι. Τέσσερα χρόνια μου πήρε αυτό. Τέσσερα χρόνια. Πήρε πάρα πολύ καιρό να συνειδητοποιήσω ότι ο Παύλος Άμιος που έκανα έκθεση στην Γκαλερί Κριεζότου, την πρώτη καφενεία που πουλήθηκαν όλα πριν ακόμα τα βάλουμε στον τοίχο και που νόμισα ότι κάποιος είμαι, έφτασα στο Παρίσι και πήγα και είδα από εδώ και από εκεί διάφορα πράγματα και συνειδητοποιήσα έτσι, τίποτα δεν είσαι. Και όχι μόνο αυτό, όταν φύγεις από την Ελλάδα, αρχίζεις να βλέπεις τι είναι αυτά που κουβαλάς, τι θα πει Έλληνας, τι θα πει Έλληνας στο εξωτερικό, πώς κουβαλάς τις δικές σου εμπειρίες μέσα από τη γειτονιά σου, από τα παιδικά σου χρόνια και τις δικές σου καταστάσεις σε ένα χώρο τόσο ξένο και τόσο διαφορετικό. Σε πληροφορώ ότι πήραν 4 χρόνια για να φτάσω να κάνω το πρώτο έργο. Έκανα έργα πολλά, αλλά το πρώτο έργο με συνέπεια και με συνείδηση ότι είμαι αλλού και ότι αυτό που κάνω παίζει κάποιο ρόλο για τελείως διαφορετικό από αυτό που ξεκίνησα στην Αθήνα. Τι σε κράτησε αυτό το διάστημα? Ήταν πείσμα, ήταν όχι, η αγάπη... Όχι, η αγάπη για τη ζωγραφική. Η αγάπη για τη ζωγραφική και η χαρά του να τρέχω στα μουσεία από εδώ και από εκεί και να βλέπω μία τέχνη πάρα πολύ μεγάλη. Το Παρίσι αυτό είναι ασυναγώνιστο. Θυμάμαι όταν πήγα και είδα ξανά πάλι μία έκθεση του Σεζάν με τις Λουόμενες. Συνειδητοποίησα πόσο πολύ με είχε επηρεάσει αυτός ο άνθρωπος. Και το κρατάω ακόμα. Έχω πολλά στοιχεία του Σεζάν. Δεν το απαρνιέμαι. Δηλαδή, ο κυβισμός και αυτά που έβγαλε ο Πικάσο από αυτόν, τα κουβαλάμε εμείς οι νεότεροι. Και τα χρησιμοποιώ είναι τώρα. Είναι οι δάσκαλοι που από μακριά μας μαθαίνουν. Υπάρχουν εκεί. Είναι μέσα στο αίμα μας. Η τέχνη δεν έχει σύνορα. Και είναι μια αλυσίδα. Ο ένας δίνει το χαλκά του άλλου και προχωράει. Και ο καθένας βγάζει τον εαυτό του. Σου θυμίζει, λες αυτό μου θυμίζει Σαγκάλ, αυτό μου θυμίζει Πικάσο, αυτό Μπρακ. Αλλά άμα το κοιτάξεις καλά, είσαι εσύ. Έχει κάτι από σένα. Και μετά έρχεται ένα σημείο χρονικό που αυτό σου θυμίζει Παύλο Σάμιο. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν συνειδητοποιείς ότι η προσωπική σου σφραγίδα αρχίζει και έχει μεγάλο εκτόπισμα και έχει αναμετρηθεί με το χρόνο και τα έχεις πάει περίφημα. Πότε είναι αυτό? Δεν το σκέφτεσαι έτσι. Αυτά όχι, τα λέτε εσείς, οι δημοσιογράφοι ή ο κόσμος. Εγώ δουλεύω με θέματα, βιωμένα θέματα. Όταν λοιπόν πιάσω να κάνω τα καφενεία, παραδείγματος χάρη, είναι μια δουλειά η οποία ολοκληρώθηκε, λίγο πολύ. Μετά γίνεται αυτή η αρρώστια που περνάμε όλοι μας και ο φόβος μας και κλεισμένοι μέσα. Χωρίς να το θέλω, έχοντας κάνει μια σειρά στο υπόγειο που ζωγράφιζα τα καφενεία, άρχισε μια καινούργια δουλειά, η οποία αυτή η καινούργια δουλειά είχε να κάνει υποσυνείδητα, με τώρα το καταλαβαίνω, με το ότι όλα τα αντικείμενα που είχαμε μέχρι τώρα και τα θεωρούσαμε κάτι στη ζωή μας, τα καθημερινά ή και άλλα πράγματα πιο σημαντικά, τα άρχισα να τα ζωγραφίζω σπασμένα. Δηλαδή, ο κυβισμός μου έδωσε τον αέρα και την ιδέα, το καρπούζι, το μπουκάλι, το ποτήρι ή ένα τραπέζι, να μην είναι πια όπως το έκανα πριν από 10 μέρες, τόσο κοντά, αλλά να γίνουν κομμάτια επάνω στον πίνακα. Είναι η καινούργια δουλειά που δουλεύω αυτή τη στιγμή. Είναι μια δουλειά που έχει να κάνει, μπορεί να λέγεται και COVID, ας πούμε, δεν ξέρω, θα δούμε, αν και νομίζω, πραγματικότητα θα λέγεται, σπασμένη πραγματικότητα. Και είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο. Δηλαδή, άμα μου πεις τώρα φτιάξουμε ένα καφενείο, μπορώ να το φτιάξω, αλλά το μυαλό μου είναι εκεί. Δηλαδή, οι αλλαγές που γίνονται στη δουλειά μου είναι βιωματικές, είναι τι περνάω ο ίδιος, πώς το περνάω και πώς παίρνει μία σημασία επάνω σε έναν άσπρο καμβά. Πώς ξεκινάει το σχέδιο, πώς αλλάζουν τα πράγματα, που δεν ξέρω πού θα πάει τώρα αυτό. Έχουν γίνει μερικά έργα και θα δούμε. Είσαι λοιπόν ένας πολύ καλός παρατηρητής σε παιδική ηλικία. Θες να γίνεις ζωγράφος, σπουδάζεις, πηγαίνεις στο εξωτερικό, τα καταφέρνεις πάρα πολύ καλά, ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο. Γίνεσαι καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Έχεις τους μαθητές σου. Κάτι που θα ήθελες να έχεις κάνει διαφορετικό, υπάρχει?
ένα όνειρο που δεν έγινε ή ένα όνειρο που δεν έκανες τότε και το κάνεις τώρα. Δεν έχω τέτοια. Δηλαδή, ζω την πραγματικότητα, ζω την καθημερινότητα όπως τη ζω. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί έχω τη γυναίκα μου τη Μαρία, τα παιδιά της, τα παιδιά μου, έχουμε μια οικογένεια γύρω-γύρω. Και μέσα σε αυτή βιώνω όλα αυτά που έχω να βιώσω. Πώς τέτοιες καριέρες και διαδρομές και υπογραφές σε μια τέχνη έχουν και δίνουν χώρο στη δημιουργία οικογένειας. Ο προσωπικός χρόνος και η προσωπική ζωή, όσο και αν περνάει μέσα από την επαγγελματική, όσο και αν τροφοδοτεί ή τροφοδοτείται, δεν πάβει να είναι και ένα ξεχωριστό κομμάτι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θέλει τον χρόνο του, θέλει την ενέργειά του, θέλει επίσης μια αποπόνωση. Όταν είμαι στο σπίτι, είναι σπίτι με όλους τους φίλους, τα παιδιά και τα γιατί είμαστε, έχουμε ανοιχτό σπίτι. Όταν όμως απομακρύνομαι και πάω στο ατελιέ μου το πρωί, είναι η δεύτερη ζωή μου. Είναι μια άλλη ιστορία εκεί. Μπαίνω σε άλλη πόρτα. Ανοίγω έναν άλλο χώρο, πιο προσωπικό, πιο φανταστικό και με ένα συνέστημα πάντα να δω πού είχε μείνει το τελευταίο έργο από χθες τη νύχτα. Στην ατομική ζωή, ποιοι είναι οι προβληματισμοί σου? Είμαστε μέσα σε μια πανδημία, έχεις παιδιά, έχεις εγγόνια, η ζωή τρέχει, έχει λίγο γίνει θρύψαλα. Ναι, όπως το λες. Κάποια δεδομένα δεν υπάρχουν πια. Ναι. Πώς στέκεσαι σε όλο αυτό? Πες μου λίγο συναισθήματά σου και προβληματισμούς που έχεις. Είμαι αισιόδοξος σαν άτομο και θέλεις δε θέλεις, η πίστη μου προς την αισιοδοξία και το ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα μου δίνουν το κουράγιο ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, είτε είναι υγείας είτε είναι πρακτικές, με χρήματα, με το ένα με το άλλο. Μου δίνει το κέφι ότι όλα θα περάσουν αρκεί να γίνεται το έργο. Αυτό έχει πολύ σημασία. Δηλαδή, αν μου αφαιρέσεις τα πινέλα και τα τελάρα μου και μου πεις τώρα είσαι μια χαρά, έχεις να φας, έχεις να πιεις και περνάς καλά, θα είμαι άρρωστος. Ενώ αν δεν έχω όλα τα άλλα και έχω το τελάρο και λίγο αγάπη γύρω-γύρω, είμαι μια χαρά. Δεν λείπει τίποτα. Ο Θεός είναι δίπλα μας. Πιστεύεις? Βέβαια. Όσοι ασχολούνται και τόσο επιτυχημένα και επί τόσα χρόνια με την αγιογραφία, είσαι της άποψης ότι πιστεύουν λίγο περισσότερο? Δηλαδή, μπαίνεις σε μία λογική του να βουτήξεις, το να είσαι ένθεος? Είναι ένας τρόπος να σου λύσει ορισμένα πνευματικά προβλήματα αυτό, γιατί ακουμπάς κάπου. Όταν δεν πιστεύεις πουθενά είναι η δυσκολία που είσαι στον αέρα και στις δύσκολες στιγμές. Βλέπετε, η ζωγραφική, η βυζαντινή, έχει την δυνατότητα να έχει το μεταφυσικό στοιχείο που δεν το έχει αναγέννηση. Δηλαδή, στην Παναγία του Μιχαήλ Αγγέλου ή του Ραφαέλο, δεν θα πέσω ποτέ στα γόνατα να του ζητήσω της Παναγίας να μου κάνει καλά το παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί. Είναι καταπληκτική ζωγραφική. Την Παναγιά στο Ξοκλήσι επάνω που είναι μαυρισμένη και ψιλοκαμένη, πέφτεις και κλαις και στο λέω και σε κοινού. Αυτό είναι η πίστη. Η συγκίνηση που σου προκαλεί δέος και δύναμη στο τίποτα, στον αέρα, στο κάτι. Στα πάω όλα. Και είμαι σίγουρη ότι πολλοί από όσους μας παρακολουθούν το καταλαβαίνουν και το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Το έχουν ζήσει. Άλλο η ωραία ζωγραφική και άλλο η πνευματική ζωγραφική χωρίς προοπτική, χωρίς από εδώ εκεί. Η βυζαντινή ζωγραφική δεν έχει από εδώ εκεί. Είναι όλοι εκεί. Άρα, αν κάποιος σε έβαζε σε ένα δίλημα και σου έλεγε διάλεξε από αυτά τα είδη με τα οποία έχεις καταπιαστεί, θα κρατούσες την βυζαντινή. Οπωσδήποτε. Ακόμα κάνω εικόνες. Δηλαδή, πολλές φορές και μόνος μου καταπιάνομαι με ένα κεφάλι ή με εγκαυστική, με κεριά, με άλλες τεχνικές. Προσπαθώ να δω πώς λύσανε αυτό το πρόβλημα. Και μετά με βοηθάει. Το ίδιο πράγμα το βάζω στη ζωγραφική μου. Κάνω ένα έργο πάλι με κέρι, ας πούμε, με ζεστό κέρι. Θέλω να σου ευχηθώ να είσαι πάντα έτσι, με ευθύβολο βλέμμα, αισιόδοξος, δημιουργικός, χαρούμενος, γεμάτος. Και υγιής. Αυτό πρώτο. Αυτό πρώτο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εκπομπή και για την ευκαιρία που μου έδωσε να ανοίξω λίγο την καρδιά μου. Ενδιαφέρει αυτό, να ξέρεις. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πάντοτε οι εκθέσεις
και τα ραντεβού που δίνετε με το κοινό είναι αυτά που είναι, όταν λίγο σας μαθαίνουμε εσωτερικά... Βλέπεις αλλιώς το αποτέλεσμα. Σήμερα λίγο μας άφησες και μπήκαμε μέσα στην καρδιά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Να είστε καλά. Σε ηλικία 21 ετών κάνει την πρώτη της επιτυχία. Και όταν λέω επιτυχία, εννοώ ότι έγραψε ένα τραγούδι το οποίο πήγε στις καρδιές και στα γούστα πολλών. Είναι η Ειρήνη Σκυλακάκη. Όταν την πρώτο είχα ακούσει και εγώ στο ραδιόφωνο, ενθουσιάστηκα και σκέφτηκα ότι ήθελα πολύ να τη συναντήσω. Ο χρόνος πέρασε στο μεταξύ. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει καμιά φορά και ενώ κάτι θεωρείται πολύ απλό, γίνεται μετά λόγω συγκυριών δύσκολο. Μεσολάβησε και ένα ολόκληρο Λονδίνο, αλλά τώρα είναι εδώ. Διάβασα κάπου πολύ επιτυχημένα. Λέει από το Λονδίνο των ευκαιριών στην Αθήνα των δυσκολιών. Αλλά η Ειρήνη Σκυλακάκη νομίζω ότι πλέον δεν θα τα ζυγίζει έτσι, γιατί οι εποχές άλλαξαν άρδιν, οπότε παντού είναι δύσκολα, παντού υπάρχει ενδιαφέρον. Και τώρα, λίγα χρόνια μετά, σίγουρα πατάει περισσότερο στα πόδια της και έχει και περισσότερα να μας πει. Πιστεύω στην ροή των πραγμάτων και αφού δεν σε συνάντησα εκεί στο ξεκίνημα που έγινε το πολύ μεγάλο μπαμ, σε βλέπω τώρα πιο όρημη, πιο κατασταλαγμένη, δημιουργώντας την τέταρτη δισκογραφική δουλειά σου. Έτσι, την τέταρτη και την πέμπτη. Τώρα έχω αυτά τα δύο πράγματα μαζί που ετοιμάζω. Ναι. Η τέταρτη είναι τώρα συμβαίνει και παράλληλα δουλεύω και τα επόμενα. Πώς θες να ξεκινήσουμε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί ξεκινάς κι εσύ με έναν τρόπο που είναι ο συμβατικός, δηλαδή σπουδές πάνω σε ένα αντικείμενο, αυτό των νομικών. Πηγαίνεις στην Αγγλία, κάνεις έναν ολόκληρο κύκλο, πλήρη, αλλά στο μεταξύ γράφεις μουσική, γίνεσαι επιτυχημένη. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στα δύο αντικείμενα, πώς νιώθεις, τι φοβάσαι, τι προσδοκάς? Νιώθω τυχερή που σπούδασα νομική, παρόλο που στη διάρκεια των σπουδών μου δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα συνδυάσω. Αλλά νομίζω ότι όλες οι σπουδές κάτι έχουν να σου δώσουν και πιο πολύ αυτή την αίσθηση αυτοπιθαρχίας, η οποία χρειάζεται πάρα πολύ στη ζωή των μουσικών. Γιατί δεν υπάρχει και κάποιο σταθερό πρόγραμμα. Αλλά σίγουρα ήταν μια πολύ περίεργη αίσθηση να σπουδάζεις κάτι τόσο διαφορετικό από αυτό που στα αλήθεια νιώθεις πως είσαι. Μου έκανε εντύπωση γιατί διάβασα κάπου ότι ενώ κάπως δυσανασχετούσες μέσα σε αυτό το πλαίσιο, από την άλλη δεν τα παράτησες και αυτό δείχνει έναν χαρακτήρα που δεν θέλει να αφήνει τα πράγματα στη μέση, ισχύει. Αυτό. Ναι, είναι έτσι. Ήθελα να το ολοκληρώσω. Γενικώς μου αρέσει πολύ να ολοκληρώνω ό,τι ξεκινάω. Και με τη νομική ήταν αρκετά απαιτητική η σπουδή κιόλας. Ήμουν και στο Λονδίνο, έκανα και ένα μεταπτυχιακό, γιατί τότε ήθελα να ξέρω ότι άμα γυρίσω στην Ελλάδα και αποφασίσω ότι δεν θέλω να γίνω μουσικός, ότι έχω σπουδάσει κάτι το οποίο θα μπορούσε μελλοντικά να είναι το επάγγελμά μου. Και μετά, ευτυχώς, μου δόθηκε ευκαιρία να σπουδάσω για ένα χρόνο μουσική. Εκεί, πραγματικά, ένιωσα ότι όλα αυτά που έμαθα, όλα αυτά τα εργαλεία, ο τρόπος σκέψης που μαθαίνεις σπουδάζοντας νομική, οτιδήποτε, εφαρμόζονται με έναν διαφορετικό αλλά παρόμοιο τρόπο και στη μουσική. Και ήταν τρομερή αίσθηση να σπουδάζω επιτέλους κάτι που πραγματικά θέλω και να βάζω όλη μου την ενέργεια. Ήταν τελείως διαφορετική η αίσθηση. Συγκρίνοντας τα δύο. Με κοινά στοιχεία όμως, έτσι, γιατί θέλει μία πειθαρχία, θέλει πάρα πολλές ώρες μελέτη. Από ποιο άλμπουμ και μετά ένιωσες ότι πατάς πολύ γερά στα πόδια σου? Δεν ξέρω αν νιώθω ότι πατάω πολύ γερά στα πόδια μου. Δεν ξέρω αν ποτέ θα νιώσω έτσι και νομίζω ότι είναι και ίσως λίγο ωραίο, γιατί δεν ξέρω αν πηγαίνουν μαζί η μουσική και η διάθεση να εξερευνήσεις τον κόσμο και να τον κοιτάς με τη φρεσκάδα που χρειάζεται για να θα γράψει ένα τραγούδι με την απόλυτη σιγουριά. Ένιωσα ότι για πρώτη φορά ήμουνα εκεί σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο κομμάτι της παραγωγής και στην ενορχήστρωση. Ήμουνα παρούσα σε όλες τις λεπτομέρειες. Είναι η εμπειρία ουσιαστικά που κάνει έναν άνθρωπο να περάσει από αυτό το άχαρο στάδιο που ψάχνει, αμφιβάλλει,
δεν μπορεί να έχει και λόγο σε όλα τα βήματα της παραγωγής και έχω την αίσθηση από αυτά που μου λες ότι τώρα είσαι σε ένα τέτοιο σημείο, δηλαδή ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις να κάνεις, βάζεις και τους δικούς σου όρους. Τώρα το απολαμβάνω περισσότερο και νιώθω πιο άνετα να έχω βρει το χώρο μου μέσα στη μουσική και υπάρχουν και διάφορα κομμάτια της μουσικής που στο παρελθόν φοβόμουν να αντιμετωπίσω. Από την άλλη, νιώθω ότι πλέον μπορώ να φτιάχνω ένα μουσικό χάρτη πολύ πιο ολοκληρωμένο από ό,τι στο παρελθόν. Ακόμα επιμένεις στον αγγλόφωνο στίχο και ένα αυτονόητο ερώτημα που κάνω πάντα σε καλλιτέχνες που γράφουν στα αγγλικά είναι γιατί και το δεύτερο αν ήδη φλερτάρεις με την ιδέα κάποια στιγμή ή ανοίγεις στα συρτάρια σου μέσα τραγούδια με στίχο ελληνικό. Τα ελληνικά μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι και η γλώσσα μου, οπότε το λογικό είναι κάποια στιγμή να προσπαθήσω τουλάχιστον να κάνω μια δοκιμή προς αυτή την κατεύθυνση, απλά δεν νιώθω την ίδια αμεσότητα. Νιώθω ότι θα έρθει η στιγμή. Τώρα, επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και έχω πραγματικά δώσει πολύ βάση στον αγγλικό στίχο, νιώθω ότι, επειδή είναι κάτι που θα ήθελα να δοκιμάσω, θα θέλω να περάσει ένα διάστημα υγιές μέσα στο οποίο θα γράφω στα ελληνικά και θα μπορέσω να αλλάξει και η γλώσσα γραφής μου για ένα διάστημα, γιατί νιώθω ότι και η γλώσσα είναι κομμάτι της μουσικότητας πολλές φορές. Και νιώθω ότι θα βγει πολύ άτσαλον αυτή τη στιγμή απλά πάρω ένα τραγούδι που γράφω στα αγγλικά και βάλω ελληνικούς στίχους. Θέλω να βρω τη φωνή μου μέσα από τα ελληνικά κάποια στιγμή και νιώθω ότι θα γίνει. Θέλω να γίνει ολοκληρωμένα και να νιώσω από την πλευρά μου έτοιμη. Ναι. Γιατί ουσιαστικά μιλάς για μία μετατόπιση που θα είναι εσωτερική, δεν είναι απλώς μια αλλαγή ανάμεσα σε δύο γλώσσες. Ναι, έτσι ακριβώς. Όταν γεύτηκες έτσι για πρώτη φορά την επιτυχία, την μεγάλη επιτυχία, που άρχισαν να σου ζητάνε συνεντεύξεις, να κάνεις live, να κάνεις sold out live, πώς το βίωσες αυτό, σε τρόμαξε, σε ενθουσίασε, ένιωσες ότι είσαι έτοιμη από καιρό? Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ήμουν τελείως στον κόσμο μου σε εκείνη τη φάση. Κάπως συνέβαινε σε ένα παράλληλο κόσμο αυτό και δεν το απορρόφησα ποτέ ίδια. Έφυγα τότε και για το μεταπτυχιακό μου. Οπότε καταλάβαινα ότι παίζει το τραγούδι μου στο ραδιόφωνο. Έκανα ένα live πράγματι στο Faust και κάποιοι φίλοι μου δεν μπορέσαν να μπουν. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει σε καμία περίπτωση ότι συνέβαινε αυτό. Αλλά αυτό νομίζω ήταν για καλό, γιατί νομίζω είναι πολύ ανάποδο με το πρώτο τραγούδι που μοιράζεται κανείς να βρίσκει κάποια επιτυχία. Και εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι έτσι είναι τα πράγματα, ότι όποτε βγάζουμε ένα τραγούδι και το μοιραζόμαστε, γίνεται κάποιο είδους, όχι χαμός, αλλά υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Και μετά αναγκάστηκα να μάθω ότι δεν είναι έτσι και με έκανε να νιώσω πιο αληθινή μουσικός αυτή η διαδικασία από ότι αυτή η πρώτη εφήμερη, ας πούμε. Ναι, που φάνηκε και σαν πυροτέχνημα ίσως, ναι, σε ακριβώς. Κάποιους. Τώρα είμαστε 10 χρόνια μετά λοιπόν από αυτό και θέλω λίγο να μου πεις, μετρώντας τον εαυτό σου σε αυτή τη δεκαετία, αν έχουν κυλήσει τα πράγματα καλύτερα ή ακριβώς με τον τρόπο που φανταζόσουν ή λίγο χειρότερα. Δεν ξέρω πώς το αξιολογείς. Νομίζω πως αυτή η δεκαετία ήταν μια πάρα πολύ έντονη δεκαετία για μένα. Πήγα στο Λονδίνο, κάπως ένιωσα ότι δοκίμασα τα όρια μου, κάτι που ίσως είχα ανάγκη να κάνω. Νιώθω πολύ καλά που πέρασε αυτή η δεκαετία και που ήρθα αντιμέτωπη με τον εαυτό μου, γιατί μάλλον έπρεπε αυτό να συμβεί. Και ίσως χρειαζόμουν και μια απόσταση από όλα για να μπορέσω να το κάνω αυτό πραγματικά. Οπότε νιώθω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα χρόνια για μένα. Νιώθω ότι έχω μαζέψει ένα σωρό εργαλεία και εμπειρίες και έχω ζήσει πραγματικές δυσκολίες.
όπως όλοι μας, συναισθηματικού περιεχομένου, σε σχέση με την ψυχολογία μου, με όλα αυτά που ζούμε οι άνθρωποι στα 20s μας. Και είναι και αυτό ουσιαστικά που λες στους ανθρώπους, τους νεότερους που μας ακούν ή στους γονείς που έχουν παιδιά 20 χρονών και έχουν να διανύσουν μπροστά αυτή την δεκαετία που φαίνεται από τη μία σαφέστατα είναι πάρα πολύ γοητευτική και έχει μία τεράστια δυναμική, αλλά από την άλλη έχει και μία ανασφάλεια, έχει έναν φόβο, γιατί οι άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες δοκιμαζόμαστε, ψαχνόμαστε, είναι οι πρώτες ερωτικές απογοητεύσεις, μπορεί να είναι ακόμα και ένας μικρός ή μεγαλύτερος κύκλος μελαγχολίας έως και κατάθλιψης. Εσύ έχεις μιλήσει για κάτι τέτοιο, για σκοτάδια, για φως. Και χαίρομαι πολύ γιατί ανήκει σε μια γενιά που μιλάτε πιο εύκολα για αυτά τα πράγματα. Νομίζω θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι μιλάμε πολύ λίγο για αυτά τα πράγματα σε σχέση με αυτό που θα ήθελα εγώ τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά θέματα για να φοβόμαστε να ανοιχθούμε γι' αυτά και αφορούν σχεδόν όλους μας. Δηλαδή δεν ξέρω κάποιον άνθρωπο που να μην έχει περάσει κάποιο είδους ελαφριά κατάθλιψη κάποια στιγμή, όχι με την κλινική ας πούμε έννοια, αλλά με την απολύτως φυσιολογική. Διότι είναι και ένας τρόπος ο οργανισμός να μας δείξει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Είναι ένα υγιές, κατά μία έννοια, συνέστημα. Απλά όταν είναι τόσο ταμπού και όταν γενικότερα η ψυχική υγεία είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει να υπάρχει ένα τεράστιο τείχος ακόμα και σήμερα μπροστά του, είναι πολύ πιο δύσκολο να ανοιχθεί κανείς για αυτά τα θέματα, αλλά και απολύτως απαραίτητο. Και για να νιώθουμε και πιο βαθιά τη χαρά όταν αυτή έρχεται ή όταν και εμείς τη δημιουργούμε. Ναι, και αυτή την αίσθηση ότι συνδεόμαστε, ότι αυτό που περνάει ο καθένας, αν είχαμε το θάρρος να το μοιραστούμε, νομίζω θα νιώθαμε όλοι πολύ λιγότερο μόνοι. Έχεις νιώσει πολλές φορές μόνη? Βέβαια. Νομίζω ναι. Και είμαι σίγουρη ότι θα νιώσω και πολλές φορές. Αλλά έχω αρχίσει να βρίσκω το χώρο μου μέσα στη μοναξιά, να μην με τρομάζει. Μπορώ πλέον να περνάω χρόνο μόνη μου και να νιώθω καλά. Πράγμα που παλιά δεν μπορούσα. Δεν ήξερα πώς να είμαι με τον εαυτό μου. Όχι ότι τώρα το έμαθα και τελείωσε. Νομίζω ότι είναι κάτι, ένα δυναμικό πράγμα το οποίο με τα χρόνια αλλάζει κιόλας, αλλά χαίρομαι που νιώθω έτσι. Ξέρω ότι όταν ήσουν μικρή, επίσης είχες μία εικόνα αρκετά στερεοτυπική, δηλαδή ντροπαλή, αυτό που βγάζεις ακόμα και τώρα. Εγώ δεν το λέω ως αρνητικό, ίσα-ίσα. Εμένα είναι στοιχεία που έτσι κι αλλιώς με γοητεύουν πάρα πολύ. Ένα κορίτσι λοιπόν το οποίο είναι αρκετά ντροπαλό, μοναχικό, κλεισμένο στο δωμάτιό του που γράφει τραγούδια. Ναι και όχι. Σίγουρα υπήρχε αυτή η πλευρά και υπάρχει αυτή η πλευρά μέσα σε πώς υπερφέρομαι και στο πώς είμαι. Και τι άλλο θυμάσαι από τότε? Ποια ήταν η εικόνα από το μέλλον για τον εαυτό σου που σου ερχόταν? Πάντα ονειρευόμουν ότι θα ασχοληθώ με τις τέχνες. Απλά μου φαινόταν και τόσο ξένο σε σχέση με τις επιλογές των ανθρώπων γύρω, των συμμαθητών μου. Δεν ήταν το πιο συνηθισμένο πράγμα να πεις ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και ευτυχώς έτυχε μια μέρα, εκεί που ήμουν στα 13, να γράψω ένα τραγούδι με την κιθάρα και να καταλάβω ότι σιγά σιγά, θεωρώντας ότι όλοι μπορούν να γράψουν ένα τραγούδι στην κιθάρα, ήμουν σίγουρη, δηλαδή λέω, άμα μπορώ να γράψω εγώ, όλοι μπορούν να γράψουν. Αλλά ευτυχώς διαπίστωσα κάποια στιγμή ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Οπότε πήρα τη δύναμή μου από εκεί και είπα ότι για να δούμε, για να πάμε πιο μέσα. Και μάζεψα τα τραγούδια και ξεκίνησα την πορεία μου στη μουσική. Οι γονείς σου πότε κατάλαβαν ότι καλώς έχεις επιλέξει αυτή τη διαδρομή? Πότε δηλαδή είχες, ξέρεις, την πλήρη αποδοχή? Γιατί και αυτό θέλει τον χρόνο. Στην αρχή ήταν κάπως, τους ένιωθα κάπως ανήσυχους σε σχέση με αυτό το θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Νιώθω ότι είναι πολύ κοντά μου και ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια κάποιες φορές που έχει τύχει εγώ να σκέφτομαι πω η μουσική είναι πάρα πολύ, είναι πολύ δύσκολος δρόμος. Πάντα νιώθω ότι γύρω μου είναι άνθρωποι που με στηρίζουν και με πιστεύουν. Ένα στοιχείο που πάντοτε υπάρχει είναι να κατηγοριοποιείται ένας καλλιτέχνης όταν πρωτοξεκινάει. Πώς θα περιέγραφες τη μουσική
που κάνεις εσύ. Έχουν πει pop, folk, μου άρεσε και ένας άλλος όρος, νεοψυχεδελική, με την έννοια ότι δίνεις την ψυχή σου. Αν έγραφες ένα άρθρο για σένα, τι θα έγραφες για την Ειρήνη Σκυλακάκη? Νομίζω ότι κάθε δίσκος που έχω κυκλοφορήσει μέχρι τώρα έχει ένα διαφορετικό μουσικό ύφος. Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να το περιγράψω. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι αυτό με εγωιτεύει κιόλας στη μουσική. Δεν θέλω να βάλω μια ετικέτα και να πω τώρα κάνω αυτό και για πάντα θα κάνω αυτό. Γενικά η μουσική είναι ωραία και είναι ένα παιχνίδι. Δεν μου αρέσει να βάζω μια ταμπέλα στη μουσική μου και να την οριοθετώ με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι το ωραίο στη μουσική είναι να εξελίσσεται. Και μου αρέσει πάρα πολύ να αλλάζει ο ήχος της μουσικής μου. Αλλάζουν τα ακούσματά μου διαρκώς, οπότε δεν θα μπορούσα να πω ότι ένα συγκεκριμένο μουσικό ήχος εκφράζει τη μουσική μου. Γράφεις εύκολα? Ναι, γράφω αρκετά εύκολα. Είναι το μόνο πράγμα που κάνω εύκολα, όλα τα άλλα μου παίρνουν πολύ χρόνο, αλλά αυτό το κομμάτι μου έρχεται πάρα πολύ εύκολα. Κάποια στιγμή, πριν από λίγα χρόνια, έπαθα αυτό που λένε writer's block. Σκεφτόμουν ότι δεν έχω ζήσει κάτι αξιοσημείωτο, δεν βλέπω κάτι που να νιώθω ότι έχω κάποιο λόγο εγώ να το περιγράψω. Και είχα πάρα πολύ μαυρίσει μέσα μου, ένιωθα πολύ, πολύ άσχημα σχέση με αυτό. Και άμα καθίσω με την κιθάρα στο πιάνο και περάσω 3 ώρες, θα γράψω κάτι. Μια μέρα θα γράψω κάτι που ίσως είναι χάλια, άλλη μέρα θα γράψω κάτι που είναι καλό. Αλλά όσο πιο πολύ γράφεις, τόσο πιο καλές πιθανότητες έχεις να βελτιώσεις με την τέχνη σου και να γράψεις κάτι καλύτερο. Θαυμάζω πολύ τον Leonard Cohen, θαυμάζω, εξακολουθώ, ο οποίος ήταν ο αρχηγός σε αυτή τη σχολή, ότι πρέπει κανείς να γράφει και να σκαλίζει τα τραγούδια του. Είναι πηγή έμπνευσης ο Leonard Cohen και πάνω σε αυτόν βασίζεται και η δουλειά που ετοιμάζεις. Η επόμενη, ναι. Είναι... Έφαθα μία μικρή ψύχωση με τον Leonard Cohen. Έχεις διανύσει μόλις την πρώτη δεκαετία της καλλιτεχνικής σου ζωής. Θέλω να με πας, έτσι, υποθετικά τέλος πάντων, στη δεύτερη και να σε ρωτήσω πώς ονειρεύεσαι τον εαυτό σου. Θα ήθελα πολύ να γράφω τραγούδια και να νιώθω ότι είμαι σε μία ανωδική πορεία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να νιώθω ότι εξελίσσεται ο τρόπος που γράφω τραγούδια και να νιώθω καλά σε σχέση με αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη μου αγάπη. Αυτό είναι που με κάνει πραγματικά να νιώθω ελεύθερη και χαρούμενη και δίνει νόημα στη ζωή μου. Οπότε αυτό θα ήθελα να κάνω σε 10 χρόνια. Δημιουργία οικογένειας, χώρος για την προσωπική σου ζωή. Και αυτά βέβαια. Μου αρέσει η ιδέα της οικογένειας. Απλά θα ήθελα όταν θα το προσπαθήσω να νιώθω σε σχέση με τη μουσική μια ηρεμία και ότι θα μπορέσω να αφοσιωθώ στην οικογένεια με τρόπο που να μην με κάνει να νιώθω ότι εγκαταλείπω τη μουσική. Το βασικό για εμάς σε καλλιτεχνικό επίπεδο είναι ότι είσαι ενεργή, προχωράς, έχεις γράψει πολλούς δίσκους τελικά μέσα σε 10 χρόνια. Θέλω να πω ότι η πορεία σου είναι πυκνή, οι επιτυχίες σου αρκετές και εύχομαι την επόμενη φορά που θα σε συναντήσω να είσαι το ίδιο προσγειωμένη. Δεν ξέρω αν είσαι ήρεμη στην πραγματικότητα, αλλά βγάζεις μια ηρεμία ότι έχεις βρει τα βασικά σου πατήματα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Πού να δεις τη συνέχεια τι έρχεται, ακόμα καλύτερα. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που γνωριστήκαμε σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις ωραίες ερωτήσεις, πραγματικά απολαυστικές. Να περνάς όμορφα, δημιουργικά και όπως ακριβώς θέλεις.